Λαοθάλασσα οργής για το σημείο 0 του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου ανθρώπινες ζωές τίθεται σε κίνδυνο λόγω της τραγικής υποστελέχωσης. Είναι αυτό το νοσοκομείο που μας αξίζει! Είναι αυτό το νοσοκομείο που έχουμε πληρώσει! Έχουμε πραγματικά οργή λαού. Μας ενδιαφέρει υγεία από τη Ζάκρο μέχρι το Ψυχρό και από τους ποτάμους μέχρι το Σύση. Οι πολίτες σήμερα μίλησαν! Ο λαός της τοπικής κοινωνίας κραυγάζει τα δικαιώματα για την υγεία του τόπου. Βρισκόμαστε λίγο πριν από το τέλος. Δεν τρώμε άχυρο, μάτια έχουμε. Το κράτος σας καλεί. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Άγιο Νικόλαο, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα προς την κυβέρνηση. Πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου και να έχει καταντήσει σε αυτό το χάλι. Αν καταρρεύσει το κεντρικό νοσοκομείο, θα καταρρεύσει όλη η υγεία στο Λασίθι. Δυστυχώς η υγεία στον ομό Λασιθίου και ειδικά στον Άγιο Νικόλαο τα τελευταία χρόνια έχει απαξιωθεί και όπως φαίνεται τελικά θα μείνουν απλά κέντρα υγείας. Αυτή η ομοιρία πρέπει να σταματήσει. Είναι κοροϊδία, είναι γελίο για να έχουμε επικουρικούς εργαζόμενους 10 και 12 χρόνια. Γιατί δεν εξυπηρετούν κάτι. Στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το πρόβλημα είναι κοινό. Είναι η πολιτική της υποστελέχωσης, της εμπορευματοποίησης και της υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας. Είμαστε όλοι εδώ, δίνουμε ένα βροντερό παρόν. Θεωρώ ότι υπάρχουν λύσεις. Κρίμα και ντροπή ένα νοσοκομείο στον ομό Λασιθίου να καταραίει. Στέλνω ένα μήνυμα στον κόσμο να αρχίζει να ψηφίζει και να συμπεριφέρεται διαφορετικά, να κατεβαίνει στους δρόμους. Χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Η υγεία μας πώς πάει? Είμαστε δίπλα, ορίστε, με τους ανθρώπους του ΚΑΠΗ. Αντιστέκεται στην πλήρη κατεδάφιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν λειτουργούν τα τακτικά χειρουργεία, δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός για επεμβάσεις, ενώ από το νέο έτος κινδυνεύει να μείνει χωρίς αναισθησιολόγο. Στο ακτινολογικό οι μισές εφημερίες είναι κενές, ενώ αν κάποιος ασθενής χρειαστεί υπέρηχο, αξονικό ή μια μαστογραφία, τότε θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί σε άλλο νοσοκομείο ή να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αντί λοιπόν να προχωρήσει σε αύξηση μισθών και προσωπικού, προχωράει σαν πρώτη ενέργεια στην αύξηση των μισθών των διοικητών των νοσοκομείων για να διοικούν άδεια νοσοκομεία. Είναι αυτό ανοιχτό νοσοκομείο? Το ερώτημα που θέτει στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο οποίος αναφέρθηκε στη μιζέρια των ελλείψεων, στην εργασιακή εξουθένωση, στα εντέλεστε, αλλά και στην ενδυνάμωση την ίδια ώρα του ιδιωτικού τομέα από την κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν τρώνε άχυρα στο Λασίθι. Να δώσουν χρήματα στην υγεία να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας. Μια πράξη ευθυξίας, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν το νοσοκομείο να διαλύεται και αυτοί να παραμένουν στις θέσεις τους? Διεκδικούν μεταξύ άλλων την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου, αυξήσεις μισθών, βελτίωση εργασιακών συνθήκων των εργαζομένων στο ΕΣΥ και όπως σημείωσαν, χωρίς νοσοκομείο δεν υπάρχει Άγιος Νικόλαος.